Τα συναισθήματά μου από την αρχή ήταν ανάμεικτα για την εξεταστική και ήθελα να πάω να μιλήσω, να πω αυτά που θέλω να πω και δεν ήθελα να πάω καθόλου εκεί. Γιατί για μένα η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα τρόπο να συγκάλυψεις, σαν να προσφέρει μια χείρα βοηθείας στους ενόχους υπουργούς. Και αυτό είναι κάτι που με τρομάζει. Παρόλα αυτά, αποφάσισα να πάω και να μιλήσω με την ελπίδα ότι θα καταλάβουν οι βουλευτές και τα μέλη της Επιτροπής ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς οικονομικής που θα πρέπει να μπει στο συρτάρι. Αλλά είναι ένα έγκλημα κατά 57 ανθρώπων και δυνητικά των 180 τραυματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και αυτοί θανόντες. Άρα η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα έπρεπε καν να την έχουν αυτή την τόσο μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι ένα θέμα δικαστικό. Εδώ έπρεπε να έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Τα εγκλήματα δικάζονται από δικαστές. Δεν πηγαίνουν σε επιτροπές όπου με πλειοψηφία περιμένουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα αν θα τιμωρηθούν οι ένοχοι ή όχι. Αυτό είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία. Υβριστικό όταν αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Ελπίζω να σκεφτούν σαν άνθρωποι, να αποφασίσουν σαν άνθρωποι και να τιμήσουν τη θέση που τους δόθηκε από τον κόσμο. Ελπίζω να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης. Κυρία Καριστιανού, βρεθήκατε στην εξεταστική, δεχθήκατε ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι βουλευτές από τον ελληνικό λαό για να εκπροσωπούν μέσα στη Βουλή. Καταλάβατε, μάλλον, τι σας είπανε, συζητήσατε μαζί τους, σας έδωσαν να καταλάβετε ότι θέλουν να χυθεί άπλο το φως στην υπόθεση, ότι θέλουν αυτό το έγκλημα να υπάρξουν τιμωρίες για αυτό το έγκλημα και νομικές ευθύνες να αποδοθούν σε όσους είναι υπεύθυνοι. Το αντίθετο. Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν μου έδειξε καθόλου ότι προτίθενται για κάτι τέτοιο. Μου έκανε μάλιστα εντύπωση πώς είναι δυνατόν οι ερωτήσεις που δέχτηκα μετά από τόσα πράγματα που είπα να είναι μόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν τους έκανε τίποτα εντύπωση. Δεν ήθελα να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για κάποια πράγματα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά που άκουγαν ήταν ήδη γνωστά ή είναι πράγματα τα οποία τα δικαιολογούν. Και στις δύο περιπτώσεις η στάση τους ήταν απαράδεκτη, αδιάφορη και με ένα αίσθημα ότι τελικά η Επιτροπή θα ακολουθήσει τη συνήθη τακτική της συγκάλυψης. Ελπίζω να κάνω λάθος.